Πάμε τώρα να καλημερίσουμε, φίλες και φίλοι, τον βουλευτή στη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Λεωνίδα Στολτίδη. Καλημέρα, κύριε Στολτίδη. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, θα ήθελα η σημερινή μας κουβέντα κυρίως να επικεντρωθεί στα εργασιακά και τα συνδικαλιστικά, έτσι όπως τα ακούσαμε από το στόμα του Πρωθυπουργού, αλλά και στα ζητήματα που, τα πολύ σημαντικά ζητήματα που αφορούν στις συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Αν μου επιτρέπετε λοιπόν να ξεκινήσουμε από ένα θέμα που έχει να κάνει με το συνδικαλιστικό νόμο και αντιδρά έντονα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Αναφέρομαι στη δημιουργία του Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και στην καθιέρωση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Θα ήθελα λοιπόν, έτσι όπως ακούσατε τον Πρωθυπουργό προχθές στις εξαγγελίες του, να μας πείτε τι περιμένετε τώρα για την επόμενη μέρα. Κοιτάξτε τώρα, δεν μπορούμε να μην το συνδέσουμε με δύο κουβέντες, αν θέλετε, με τη γενική κατάσταση που θα επικρατήσει την επόμενη μέρα μετά τις εξαγγελίες στην ελληνική κοινωνία, στα λαϊκά στρώματα, στην εργατική τάξη. Και αυτή είναι μια κατάσταση η οποία προδιαγράφεται με βάση τις εξαγγελίες και με βάση τους πρώτους νόμους που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση νέα, στην κατεύθυνση του να αποσπάσει πολύ μεγάλο κομμάτι από τα λαϊκά δικαιώματα, από τη δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχειώδη για την επιβίωση, ένα χτυπήματα ιδιαίτερα στον μισθό, στην κοινωνική ασφάλιση, τέτοια που ουσιαστικά θα προκαλέσουν αντιδράσεις. Θα προκαλέσουν αντιδράσεις γιατί θα είναι μεγάλα, θα είναι βαθιά. Θα θέσουν πολύ περισσότερους, χιλιάδες περισσότερους εργαζόμενους άνεργους και βέβαια όσους από τα λαϊκά στρώματα προσπαθούν να επιβιώσουν σε πολύ δύσχερες συνθήκες. Και βέβαια θα τεθεί άμεσα επιτάπητο στο ζήτημα, στο οργανωμένο εργατικό κίνημα και στους φορείς των αυτοαπασχολούμενων, των αγροτών, το ζήτημα της οργάνωσης της πάλης με διεκδικήσεις στον αντίποδα της αντιλαϊκής πολιτικής, καθαρά γιατί δεν θα υπάρχουν οι δυνατότητες ακόμα και αυτής της στοιχειώδους επιβίωσης. Με αυτή την έννοια έρχεται πλέον και με αυτή την προοπτική και με την λογική του ότι το λένε όλοι οι οργανισμοί, οι οικονομικοί κύκλοι παγκοσμίως ότι είμαστε μπροστά σε μια μεγάλη νέα καπιταλιστική οικονομική κρίση, πιο βαθιά, πιο επικίνδυνη, η οποία μπορεί να τεθεί ζήτημα άμεσα ότι είναι αδιέξοδη και ότι μπορεί να λυθεί μόνο με στρατιωτικές συγκρούσεις αντιπαράθεσης συμφερόντων μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων που εκφράζονται από κράτη και για να τεθεί ξανά εξ αρχής η μοιρασιά των ενεργειακών πηγών, τέλος πάντων του εμπορίου, της οικονομίας συνολικά. Και βέβαια ένα δεύτερο στοιχείο που πρέπει να λάβει υπόψη ο λαός μας είναι ότι οι υποσχέσεις όπως και της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ τώρα και της Νέας Δημοκρατίας θα θέσουν την χώρα μας ως προκεχωρημένο φυλάκιο του Ευρωατλαντικού Μηχανισμού, του δολοφονικού μηχανισμού του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την απόσπαση οικονομικών πόρων, ενεργειακών πηγών, δρόμων μεταφοράς από χώρες προς Ανατολάς, βάζοντας τη χώρα μας σε επικίνδυνα μονοπάτια και θέτοντας τον ίδιο μας το λαό και τη χώρα μας τα κυριαρχικά δικαιώματα στο στόχαστρο ως μαγνήτη αντιπίνων από τους αντίπαλους, τις αντίπαλες συμμαχίες που υπάρχουν. Με αυτή την έννοια θέλουν σιγή χρήος. Θέλουν λαό που να μην σηκώσει κεφάλι, να μην διεκδικήσει τίποτα, να βρίσκεται σε κατάσταση δουλείας, να υποστεί όλα αυτά που θέλουν να το επιβάλλουν και μακριά, κανένας μακριά από τη σύνταξη και καινούργιες ειδικές ζώνες εμπορίου και βιομηχανίας που δεν θα ισχύουν ούτε συλλογικές συμβάσεις, ούτε ελάχιστα εργασιακά δικαιώματα, ούτε μισθοί, ούτε τίποτα. Οι εργασιακές συνθήκες σε εργασιακά κάτεργα. Βέβαια, επειδή μιλάμε για το εργασιακό, θα μπορούσαμε να το επεκτείνουμε πολύ. Και με αυτή την έννοια έρχονται πλέον να βάλουν τέτοιους όρους καταστολής στο κίνημα, με πρωτοτυπία, αν θέλετε, σε παγκόσμια δεδομένα, ακόμα και πιο μπροστά από πολύ πιο αυταρχικά καθεστώτα ανά τον κόσμο, που δεν έχουν τολμήσει να το κάνουν αυτό. Και εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι δεν είναι τυχαίο, δεν είναι κεραυνός εν εθρία. Ουσιαστικά έχουν ένα ταξικό πόλο στην Ελλάδα, στη χώρα μας, το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο που συσπηρώνει χιλιάδες εργαζόμενους, εκατοντάδες σωματεία, εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες, που οργανώνουν και συσπηρώνουν δυνάμεις που θα είναι ικανές σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο και συνολικά, αν θέλετε, σε επίπεδο κοινωνικής συμμαχίας μαζί με τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες, να συγκρουστούν με αυτή την πολιτική, να την σταματήσουν, να την αποκρούσουν και να θέσουν όρους αντίθεσης. Κύριε Στολτίδη. Άρα έρχεται ουσιαστικά να πει τι να κάνει, να προλάβει τέτοιες εξελίξεις. Να φοβήσει περισσότερο τον κόσμο, να του πει: έχω σε φακελωμένο σε ηλεκτρονικό μητρό, το οποίο θα ελέγχεται κρατικά, κάτι που δεν έχει γίνει, ξέρετε, τις τελευταίες δεκαετίες, δεν έχει τολμήσει καμιά κυβέρνηση να το κάνει. Θα ελέγχει το κράτος, το ποιος είναι συνδικαλιστής, το ποιος συνδικαλίζεται, ποια είναι η δράση του.
Και βέβαια σε αυτό λέμε ότι θα έχουν πρόσβαση, γιατί δεν υπάρχει καμιά δικλίδα ασφαλείας και δεν θα μπορούσε να υπάρχει πρόσβαση όλες οι εργοδοσίες, όλοι οι εργοδότες. Μάλιστα. Τώρα λέτε, αυτά στα χέρια τους, ναι, ναι. Όλα αυτά που ακούσαμε για τα εργασιακά, δηλαδή την κατάργηση του βάσιμου λόγου απόλυσης, την κατάργηση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων κτλ. Ουσιαστικά ακυρώνουν αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι καμία αντεργατική συμπεριφορά δεν θα γίνει ανοιχτή στα εργασιακά. Στους εργοδότες εννοείται. Ναι, ναι. Αυτό που είπε. Όχι, φυσικά έχουν δώσει όλα τα όπλα. Έχουν δώσει όλα τα όπλα τα νομοθετικά για να ξεμπερδεύουν με τη συνδικαλιστική δράση. Είναι σε φούλ επίθεση σε όλους τους κλάδους η εργοδοσία. Απροκάλυπτα και χωρίς να υπάρχει υπερασπιστικός μηχανισμός, κρατικός τέλος πάντων, έτσι πως αυτός διαμορφώνεται από τις επιθεωρήσεις εργασίας και τους ελέγχους της, ούτως ώστε να βάλει καλύτερους όρους σε αυτή την εργατική παρέμβαση τέλος πάντων. Και με αυτή την έννοια, επειδή δεν έχουν καταφέρει με αυτόν τον τρόπο να γονατίσουν το κίνημα, γιατί ο ταξικός πόλος βάζει κάθε μέρα και καλύτερες βάσεις αντίσταση των εργαζομένων και αντεπίθεση, αν θέλετε, γιατί έχει διεξαχθεί και αντεπίθεση σε πολλούς κλάδους με κατακτήσεις. Έτσι. Και βέβαια, επειδή δεν μπόρεσε το προηγούμενο διάστημα με αυτούς που οι εργαζόμενοι τους ονομάτισαν συνδικαλιστική μαφία, την πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, που με μπράβους πληρωμένους με τα χρήματα των εργαζομένων και συνέδρια με ασφαλίτες να επιβάλλει τη φυσική είσοδο της ίδιας της εργοδοσίας στα συνδικάτα, στα δευτεροβάθμια και στο τριτοβάθμιο όργανο, για να κυριαρχήσουν ουσιαστικά σαν συσχετισμοί, για να μην μπορεί να κουνιέται φύλο, δεν τα κατάφεραν όλα αυτά και έρχεται να κάνει το επόμενο αποφασιστικό, όπως νομίζει, βήμα στην πλήρη και βαθιά καταστολή της διεκδίκησης των εργαζομένων, των συλλογικών διαδικασιών κτλ. Γελιέται όμως, γιατί πολλοί λασκαριδές υπήρχαν σε αυτή την κοινωνία και στην ελληνική, που προσπάθησαν να καταργήσουν την ταξική πάλι, να τους δώσουν το χαριστική βολή. Κοιτάξτε, πρέπει να πούμε ότι οι εργαζόμενοι και με την παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ στο 50-1 για την απόφαση για την απεργία, ναι, ήταν ένα ιδιαίτερο χτύπημα. Δείχνει όμως ότι όταν οι εργαζόμενοι αντιληφθούν τη θέση τους και την αντιλαμβάνονται όλο και καλύτερα καθημερινά στην παραγωγή, ότι είναι αυτοί μόνο που παράγουν τον πλούτο, ότι θέλουν με βάση τον απίστευτο πλούτο παράγουν καλύτερους όρους ζωής και επιβίωσης, μπαίνουν αποφασιστικά στον αγώνα και κάνουν ρίχνουν στο σκουπιδοτενεκέ, αν θέλετε, οποιουσδήποτε τέτοιους νόμους ή την παρέμβαση του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού για να μην οργανωθεί πάλι τους. Επιτρέψτε μου να πάμε λίγο στα θέματα της πόλης τώρα, βάσει αυτών που ακούσαμε. Δηλαδή, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός και στο μετρό της Θεσσαλονίκης, στην απόσπαση και επανατοποθέτηση των ευρημάτων των αρχαιολογικών. Αναφέρθηκε στον ΟΑΣΤ, περισσότερα λεωφορεία είναι ο σχεδιασμός, στην αναβάθμιση της περιφερειακής, στο στρατό του Παύλου Μελά, σε μια σειρά πραγμάτων. Εγώ θα ήθελα λίγο να μείνουμε στο θέμα του μετρό, γιατί απασχόλησε πάρα πολύ τελευταία τον δημόσιο διάλογο, και θα ήθελα πραγματικά να δούμε πώς τοποθετείται το ΚΚΕ απέναντι σε αυτή την απόφαση της απόσπασης των αρχαιολογικών ευρημάτων στο σταθμό της Βενιζέλου. Βεβαίως, τώρα όλα αυτά θα έπρεπε να γίνουν και σε μια λογική του να κερδίζει ο λαός μας και από την ιστορία του και το πώς αυτή θα εκτεθεί, και βέβαια να είναι ένας πολιτιστικός πόλος για όλους τους λαούς, τους γείτονες και που θα έρθουν, ας πούμε, για να δουν και να μαθαίνουν και την ιστορία μας κτλ. Αλλά εδώ ουσιαστικά πρόκειται περί διευθέτησης του ζητήματος της κερδοφορίας, της κάλυψης, της ανάγκης για μεγαλύτερη κερδοφορία στους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι εμπλέκονται. Δηλαδή το μετρό θα μπορούσε να γίνει σε πολύ 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 λιγότερα χρόνια. Είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια τους εκβιασμούς από τον επιχειρηματικό όμιλο, ο οποίος έχει αναλάβει το έργο, ότι δεν έγιναν σωστά οι μελέτες, ότι δεν κρίθηκαν σωστά τα οικονομικά δεδομένα και ότι μπαίνει μέσα και καθυστέρησε το έργο μερικά χρόνια στα δικαστήρια, γιατί ήθελε να και πήρε τελικά, νομίζω, με απόφαση 700 εκατομμύρια ευρώ. Αν θυμάμαι καλά, τώρα μην κάνω και κανένα τέτοιο λάθος. Τώρα αρχίζουν να μπαίνουν, και τότε, ακριβώς πάνω σε αυτή την αιτιολογία, σε αυτό το πρόσχημα, άλλαξε άρδιν τα συλλογικά δικαιώματα των εργαζομένων. Μείωσε φοβερά τους μισθούς, έκανε πολύ μεγάλη ευελιξία στις εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων. Δηλαδή ουσιαστικά έδωσε πολύ μεγάλο χτύπημα ταυτόχρονα, εκτός από τα οικονομικά δεδομένα, και στα δικαιώματα των εργαζομένων. Έρχεται πάλι αυτή η ώρα να κάνουν πάλι το ίδιο. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα είναι προσχήματα. Θέλουν ουσιαστικά να βάλουν πάλι στο χέρι πολύ μεγάλα ποσά, να εκβιάσουν ότι για να συνεχίσει το έργο πρέπει να κερδοφορήσουν ακόμα παραπάνω εις βάρος του προϋπολογισμού του κράτους, δηλαδή εις βάρος των δικαιωμάτων και των οικονομικών δεδομένων του λαού μας.
Και βέβαια να καταλήξουν όταν θα καταλήξουν, mm-hmm. και από ό,τι φαίνεται τελικά δημιουργούνται οι όροι για να πάει πίσω αυτό το έργο πάλι με αυτά τα προσχήματα, θα καταλήξουν σε μια υπηρεσία η οποία πάλι στη λογική όπως και στον ΟΑΣ του κόστους ωφέλους θα είναι προσβάσιμη από πολύ μικρό ποσοστό του εργαζόμενου, του άνεργου, των λαϊκών στρωμάτων του λαού της Θεσσαλονίκης, με ένα εισιτήριο το οποίο ουσιαστικά θα αποτρέπει πάρα πολλούς από το στοιχειώδη, δηλαδή την ανάγκη για μεταφορά για οποιαδήποτε δραστηριότητα. Το ίδιο γίνεται και στον ΑΣ. Mm-hmm. Το ίδιο γίνεται και στον ΑΣ. Ουσιαστικά η παρέμβαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ήταν στη λογική του κόστους ωφέλους, εξυγίανση για να τα πάρει ο εργοδότης, γιατί είναι και απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Και τώρα αρχίζει να ξεκινά αυτή η διαδικασία της απόσπασης κομματιών που τα δίνουν στο κτέλ στην ιδιωτική πρωτοβουλία και αυτό θα παθαίνει. Βέβαια δεν φαίνεται σε καμία περίπτωση να έχουν στόχο, ούτε φαίνεται πουθενά να έχουν στόχο κατά το ελάχιστο να ελαφρύνουν το Θεσσαλονικιώτικο λαό από αυτό το βάρος που έχει υποστεί να μπαίνει σε λεωφορεία, σαπάκια που δεν υποστηρίζονται, κλείσαν την Έλβο που μπορούσε να παράγει αυτό την υποστήριξη στο τροχαίο υλικό και να παράγει ακόμα και τα ίδια τα λεωφορεία, έτσι, για να είναι πλούσιο το μεταφορικό έργο και να μπορεί ο λαός μας να κινείται άνετα και ποιοτικά και ασφαλίστατα και οικονομικά. Δυστυχώς ο χρόνος είναι αμήλικτος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Απλώς μόνο να πούμε το λαό μας ότι δεν έχει λόγο να περιμένει αυτές τις εξελίξεις και να τις υποστεί. Δουλεύει, παράγει, είναι ο μόνος που παράγει τον πλούτο, είναι απίστευτος ο πλούτος και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τον αφήσει να το λιμένονται μια χούφτα μέτοχη επιχειρηματικών ομίλων. Είναι άλλη ζωή που το ανήκει, είναι εδώ μπροστά, είναι έτοιμη. Πρέπει να τη θέσει σε λειτουργία στα συμφέροντά του. Να είστε καλά, κύριε Στολτίδη. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, επίσης. Γεια σας.